Θα πω πρώτα μερικά λόγια, τα οποία δεν θα είναι τόσο ενθουσιαστικά από όσα ακούσατε. Θα καταλάβατε από το φιλμ ότι ο άνθρωπος που δεν φώναζε για την ένοπλη αντίσταση ήμουνα εγώ. Σε δύο ανθρώπους οι οποίοι φώναζαν για την αντίσταση τους πρότεινα σας πληρώνω ένα όπλο και τα άλλα να πάτε στην Ελλάδα. Πηγαίνετε. Δεν πήγανε. Εγώ προσωπικά όταν έγινε η Χούντα με έναν φίλο μου, τον Σπύρο τον Νικολάου, κάναμε μια αντιστασιακή οργάνωση. Το Σπύρο τον πιάσανε, με ειδοποίησαν εμένα, έφυγα μέσα από το τελευταίο αεροπλάνο, το βράδυ ήταν τρεις στο σπίτι μου και ένα στη μάνα μου να με πιάσουν. Αυτά μόνο για αυτά τα πράγματα. Πριν έρθω στα άλλα, μάλλον ας αρχίσω από τα εξής. Τα περισσότερα κομμάτια από το πώς ήταν η Deutsche Welle, γιατί έλεγε, τα ακούσατε εσείς. Εγώ θα προσθέσω μόνο μερικά πράγματα για να δείτε. Η Deutsche Welle έξω από τις ειδήσεις και από τα σχόλια που έγιναν πολύ σκληρά, κυρίως από τον Νικολάου, τον διευθυντή που δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει σήμερα λόγω υγείας, τον Σχοινά που δυστυχώς έχει πεθάνει και τον Μαθιόπουλο που δυστυχώς και αυτός έχει πεθάνει. Είχαμε τα πάρα πολύ δυνατά και ωραία σχόλια. Είχαμε το πρόγραμμα, περιέλαμβανε πρώτον επισκόπηση του γερμανικού και του διεθνούς τύπους για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Παίρναμε 6 γερμανικές εφημερίδες, τις μεγαλύτερες, και παίρναμε Le Monde, την Herald Tribune, παίρναμε Guardian, παίρναμε Neue Zürcher Zeitung και δεν θυμάμαι ποια άλλη ακόμα εφημερίδα και γράφαμε. Αυτή η εκπομπή είχε επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τι εμείς τι γράφαμε. Μεταφράζαμε ό,τι λέγανε για την Ελλάδα. Ο ακροατής άκουγε μόνο ότι όλος ο κόσμος σκέφτεται την Ελλάδα και λέει εναντίον. Ήτανε 20 σελίδες, εμείς μισή στήλη μεταφράζαμε εμείς. Αυτό είχε μια ανταπόκριση. Επίσης είχαμε, μας έδιναν από την διεύθυνση της Deutsche Welle και ένα feature 3-4 σελίδες. Αυτό ήταν η πολιτικό, η ιστορικό, η επιστημονικό, οτιδήποτε άλλο. Είχαμε δηλαδή μία εκπομπή που έχει ειδήσεις, επισκόπηση τύπου, feature και τα σχόλια, ουσιαστικά μια πλήρη εφημερίδα, πράγμα το οποίο συνέτεινε και στην ακροαματικότητα. Τα ξέρω τη σταθμή που μιλούσα, που κάνανε ελληνικές εκπομπές. Ήτανε πρώτα απ' όλα το Παρίσι. Ήταν το BBC, το οποίο είχε μια τεράστια εμπειρία από την κατοχή. Ήτανε η Φωνή της Αλήθειας από το Βουκουρέστι και η Φωνή της Αμερικής από τη Νέα Υόρκη. Τα πρώτα χρόνια, όταν η Deutsche Welle εξέπεμπε το πρωί, στις 11 η ώρα, περίπου 20 λεφτά, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρόνο, κανένας δεν την άκουγε. Η Deutsche Welle έγινε αυτό που έγινε από τον Οκτώβριο του 69, όταν, όπως είπε και ο Κώστας εδώ πέρα, πήγε στο Στάγκνετ και του πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα για την Deutsche Welle. Βεβαίως, το καθεστώς της Ελλάδας την πείραξε πάρα πολύ τη Χούντα, η ύπαρξη της Deutsche Welle, γιατί εμείς τι μήνυματα δίναμε. Μηνύματα κατά της δικτατορίας και μηνύματα ότι αυτή η δικτατορία θα πέσει. Μην συμβιβαστείτε με τη δικτατορία. Αυτή θα πέσει. Αυτά πάρα πολύ
την πείραζαν τη Χούντα. Ήμουνα στο γραφείο της Deutsche Welle όταν μια φορά χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω και μου λέει «Είμαι ο διευθυντής της ΑΕΓΕ στην Ελλάδα». Δεν θα ξέρετε εσείς την ΑΕΓΕ. Την εποχή εκείνη η ΑΕΓΕ ήταν το ίδιο με τη Siemens. Και η Siemens μου φαίνεται αργότερα απορρόφησε, δεν ξέρω, την ΑΕΓΕ. Αφού μου πάτησε καμιά ένα βρυσίδι, μου λέει «Και μην νομίζεις», λέει, «ότι θα τα καταφέρετε και δεν θα μου κόψετε εσείς τις δουλειές που κάνω με τη Γερμανία». Η ελληνική κυβέρνηση σε όλους τις χώρες που ήταν εναντίον τους, τους έκοψε τις εισαγωγές. Πρέπει να ξέρετε ότι τότε η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ολλανδία είχαν κάνει προσφυγή στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είχαν κάνει επίσης και προσφυγή για να φύγει η Χούντα από την Ελλάδα, από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και τότε σε αυτές τις χώρες απειγόρευσε η Χούντα τις εισαγωγές. Άρα η απειλή της Χούντας στις μεγάλες επιχειρήσεις ότι δεν θα κάνετε δουλειές στην Ελλάδα, τις έπαιρναν σοβαρά. Και εδώ είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα πολλές φορές, με τι σχόλια, αλλά όλα αυτά τα παράπονα της οικονομίας τα μετέδιδε. Επίσης, και η πρεσβεία της Χούντας στη Γερμανία μετέφερε στην κυβέρνηση τη γερμανική. Γιατί δεν, με τόση μεγάλη πίεση που υπήρξε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν έπεσε, δεν μπόρεσε η γερμανική κυβέρνηση που θέλησε κάποτε να κλείσει την Deutsche Welle. Πρέπει να σας πω πρώτον ότι η Deutsche Welle ανήκε στη Γερμανία. Με το νόμο το συστατικό της ήταν εντελώς ελεύθερη από την κυβέρνηση και έλεγε τα όργανα της, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Επιοπτικό Συμβούλιο, ποιοι θα είναι. Αμέσως έβαλε συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, βουλευτές, ακόμα και τις εκκλησίες έβαλε μέσα. Η γερμανική κυβέρνηση δεν μπορούσε να πει και να αλλάξει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ας ήταν ο ιδιοκτήτης του Deutsche Welle, θα κάνεις αυτό. Και τώρα μπαίνουμε και σε ένα... Γιατί δεν έπεισε όμως αυτούς που υπήρχαν. Εδώ πρέπει, για να μπορέσει να το καταλάβει κανείς αυτό το πράγμα, πρέπει να ξέρει τη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Έζησα την μεταβολή της Γερμανίας το δεκαετία του 50. Ήμουνα στην Κολωνία για να κάνω το διδακτορικό μου. Και έζησα τη μεγάλη μεταβολή των Γερμανών. Οι Γερμανοί είχαν το Χίτλερ. Μην ακούτε ότι ήταν εναντίον του Χίτλερ. Το 80% ή το 90% ήταν μαζί με τον Χίτλερ. Τον επίστεψαν. Και είδα μετά να έρχεται η καταστροφή. Για φαντάσου να πιστεύεις σε έναν άνθρωπο και να, όχι μόνο να σου πέσει, να πέσει όλη η πίστη σου, αλλά ξαφνικά να δεις και την καταστροφή. Τι θα κάνεις. Έγινε μεταπολεμικά πολύ μεγάλη προσπάθεια οι Γερμανοί να γίνουν δημοκράτες. Και η προσπάθεια αυτή πέτυχε. Και οι Γερμανοί γίναν δημοκράτες σαν, εγώ θα έλεγα στα γερμανικά, νοβίτσε. Σαν το πρώτο καλόγερο που πάει των νέων που πιστεύει στη δημοκρατία. Εμείς όλοι οι άλλοι που πιστεύουμε στη δημοκρατία, τα έχουμε ξεχάσει αυτά, γεννήκαμε. Είναι σαν τον αέρα που ζούμε. Για τους Γερμανούς δεν ήταν πλέον ο αέρας που αναπνέουν, ήταν κάτι καινούριο στο οποίο πίστεψαν. Για να δείτε από αυτά τα πράγματα. Για το Συμβούλιο της Ευρώπης, μετά την απόφαση της Συμβουλευτικής Συνελεύσεως, θέλει να διώξει την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Ο ΣΕΙΛ, Υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα ζητάει παράταση της αποφάσεως. Ο ΣΕΙΛ, Υπουργός των Εξωτερικών, λέει θα δώσω την παράταση. Και ξαφνικά όταν γίνεται αυτό γνωστό, αρχίζει η αντίδραση. Ο Γκούναρ Χέρινγκ, υφυγητής στο Φράιμπουργκ, μετέπειτα καθηγητής στο Γκίσεν και μετά στη Βιέννη, κάνει απεργία πείνης. Η απεργία πείνης αυτή μεταβιβάζεται και σε Έλληνες πανεπιστημιακούς στο Άχρεν. Ήταν οι εκλογές στις γερμανικές που είχαν γίνει πριν από λίγο και μία σειρά από συγγραφείς και πνευματικούς ανθρώπους είχαν κάνει μια ομάδα που βοηθούσαν τον Μπραντ για να βγει. Και βγήκε ο Μπραντ. Ενεργοποιείται και αυτή η ομάδα. Δεν μπορεί να κρατήσει την άποψή του. Μπορώ να σας πω κι άλλα. Παρόμοιο ήταν, αυτά τα έχω ζήσει, γιατί ήμουν λιγότερο στην Deutsche Welle και περισσότερο έκανα το λόμπι κατά της Χούντας στη Γερμανία. Η Γερμανία όταν έγινε η Χούντα συνέχισε όπως και παλιότερα να δίνει, είχε πουλήσει τάγκς Leopard και συνέχισε να δίνει ανταλλακτικά. Όταν έγινε γνωστό αυτό στον πολύ κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Αυτό το έκανα εγώ γνωστό στο συνέδριο των Users. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε μέσα και μετά. Μετά από δύο μήνες το έκοψε. Και μάλιστα με απόφαση του Κοινοβουλίου ότι δεν θα ξαναδώσουμε αν δεν αποφασίσουν οι Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμήνης. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Όταν πήγαινα στον Ματουέφερ, μετέπειτα Υπουργό Οικονομικών, και τα συζητούσα και του τα έλεγα αυτά, μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει, ο Πατακός μένει επειδή έχει τόσα τάγκς, γιατί τι έκανε η Χούντα. Η Χούντα έκανε τον επιλεγόμενο κανιβαλισμό. Ο κανιβαλισμός στο στρατό τι είναι. Παίρνεις ένα τάγκ, ας πούμε, που ήταν εδώ πέρα, το διαλύεις και έτσι βρίσκεις ανταλλακτικά. Τρως, ο κανίβαλος τρώει για να ζήσει τον άνθρωπό του. Τρώει ένα τάγκ, ένα άλλο τάγκ, για να ζήσουν άλλα 20 τάγκ. Λέει ο Ματουέφερ, είμαστε σε ψυχρό πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν αύριο δεν θα γίνει πραγματικός. Δεν θέλουμε να υπάρχουν τάξεις στην Ελλάδα. Εν πάση προτού, του απάντησα, ξέρω εγώ και πώς είναι, δεν θέλω να το πω. Αλλά και εκεί δεν τα κατάφερα να το κάνουν. Αυτό σας το λέω ως ένδειξη του πόσο οι Γερμανοί ως δημοκράτες ήταν έτσι, πώς το λένε, νοβίτσε θα έλεγα για τους αυτούς, ή σαν τους πρώτους πραγματικά που άνοιξαν το φως και είδαν, οι πρώτοι πιστοί. Και παρέμειναν, αυτό το έζησα και στη Γερμανία, όταν σπούδαζα και μετά. Τώρα, για να γυρίσουμε στην Deutsche Welle. Όλα τα είπε, να είπε το, τι να σας πω εγώ παραπάνω, από ό,τι είπε ο... Και εγώ πολύ ευχαρίστω θα σας, για να δούμε πως τίποτα... Ό,τι θέλετε να σας ρωτήσω. Με συγχωρείτε, είμαι 90 χρονών, καμιά φορά δεν ακούω καλά, καμιά φορά τα λέω μπερδεύομαι, αλλά ό,τι μπορώ θα σας πω. Ευχαριστούμε πολύ.